Δεν ντρέπονται, άντε να το πω πια, δεν ντρέπονται, έλεος. Έχω καρδιά, έχω αυτά, πού θα πάω εγώ στην Καβάλα να πληρωθώ. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στις 10 η ώρα το πρωί της Παρασκευής κάτοικοι αλλά και φορείς του Δήμου Καβάλας εναντίον στο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ την ερχόμενη Δευτέρα που εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής αλλά σύμφωνα με την εταιρεία δεν προσφέρει κέρδη. Σε μια αυθόρμητη μαζική κινητοποίηση προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής οι κάτοικοι της Νέας Καρβάλης διαμαρτυρόμενοι στο ευνηδιαστικό λουκέτο που πάνε να βάλουν τα ΕΛΤΑ στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ εδώ στη Νέα Καρβάλη. Οργισμένοι και αγανακτισμένοι δηλώνουν οι πολίτες. Πώς θα σηκωθεί ο παππούς και η γιαγιά να έρθουν να κάνουν τη δουλειά τους? Έχω κολπική μαργαριγή και με πεθαίνει. Και χώρια οι άλλες αρρώστιες που κουβαλάω. Έλεος να με πάρουν τώρα και το ταχυδρομείο. Με ό,τι φωνή μου, ό,τι αυτό και να πούμε, δεν μας ακούνε. Ναι. Γιατί μας το κάνουν αυτό, Χριστέ μου, δηλαδή έλεος. Δεν μπορεί να το αντέξει κανείς αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε, παιδιά μου. Εκτός του ότι πέσαν όλα, συντάξεις και αυτά και το ένα και το άλλο, γίνονται και όλα αυτά τα πράγματα. Ε, όχι δε. Τι είμαστε? Να μην έρθει κανένας να ζητήσει ψήφο άμα θα έρθουνε. Τρελάτικα. Έχω χρακυλίδα, δεν μπορώ να πάω πουθενά. Έχω καρδιά, έχω αυτά. Πού θα πάω εγώ στην Καβάλα να πληρωθώ? Βεβαίως, αυτό αποτελεί υποβάθμιση για το χωριό μας, γιατί φεύγουν όλες οι υπηρεσίες, έφυγαν τα ATM από εδώ που είχαμε, φεύγει και το ταχυδρομείο, θα πρέπει όλοι να μεταφερόμαστε στην Καβάλα. Είναι άδικο να κλείσει το ταχυδρομείο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος σαν και εμένα πολύ, 80. Πού να πάω, τρέχω στην Καβάλα, πού να πάω με τα λεωφορεία? Φτάνει ρε παιδιά, αφήστε το, το χρειαζόμαστε. Σήμερα θεωρείτε ότι θα περάσει το μήνυμα? Όχι. Στην κεντρική δίκη στο όχι, 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 δεν θα περάσει, δηλαδή και δεν το μάθαμε. Εγώ σας έβλεπα μια ευνηδιαστική ουσία. Ακριβώς. 11 η ώρα μπήκα στο Facebook χθες και το είδα. Ο παππούς και η γιαγιά θα μπουν στο Facebook? Σε ένδειξη διαμαρτυρίας προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου για 5 λεπτά. Όπως βλέπετε, την στιγμή της κινητοποίησης εδώ στη Νέα Καρβάλη δίνεται το πρόσταγμα για ένα συμβολικό κλείσιμο του οδικού δικτύου. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Για 5 λεπτά. Μια αυθόρμητη κινητοποίηση εδώ για 5 λεπτά, για 5 λεπτά θα κλείσει ο δρόμος. Επιβάλλεται για να γίνει γνωστό το πρόβλημά μας σε όλη την Ελλάδα. Δεν νοείται να κλείσει το ταχυδρομείο της Νέας Καρβάλης. Δεν γίνεται, είναι άδικο. Μάλιστα, αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα των κατοίκων εδώ της περιοχής της Νέας Καρβάλης που εντελώς αυθόρμητα προχώρησαν στο συμβολικό αποκλεισμό για 5 λεπτά εδώ του οδικού δικτύου. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από την αρχή οι φορείς της πόλης, οι οποίοι υπογράμμισαν μέσα από τις δηλώσεις τους το πόσο αρνητικά θα επηρεάσει τη Νέα Καρβάλη το κλείσιμο του καταστήματος. Ένα κατάστημα το οποίο λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια και εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής, αλλά βοηθάει και στην τουριστική ανάπτυξη της Νέας Καρβάλης. Ξαφνικά ειδοποιηθήκαμε, γιατί ειδοποιήθηκαν και οι υπάλληλοι, ότι τη Δευτέρα θα είναι στα ταχυδρομεία της Καβάλας. Δηλαδή ότι τη Δευτέρα το ταχυδρομείο της Νέας Καρβάλης δεν θα υπάρχει. Πράγμα που σημαίνει ουσιαστικά για την τοπική κοινωνία. Σημαίνει για την τοπική κοινωνία. Είχαμε κάπου να απευθυνθούν καταρχήν όλοι οι συνταξιούχοι, είναι εκατοντάδες. Είναι μεγάλος ο οικισμός. Ο οικισμός ξεπερνάει τις 4.000 κατοίκους. Είχαν κάπου να απευθυνθούν να πάρουν τη σύνταξή τους κάποιο αποκούμπι. Το πρώτο, γιατί δεν είναι και πρακτική με τις κάρτες, με τις τράπεζες και με αυτά. Το δεύτερο είναι ότι εξυπηρετεί πολλές εκατοντάδες επιχειρήσεις που ασχολούνται στα περιμετρικά και μέσα στη Νέα Καρβάλη. Τους ίδιους τους κατοίκους, τους τουρίστες, αυτοί δεν έχουν κάπου να απευθυνθούν για μια τραπεζική συναλλαγή. Είχαμε ένα αποκούμπι, το οποίο και αυτό δεν θα υπάρχει. Η υποβάθμιση, παιδιά, συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι στο γενικότερο προβληματισμό η ανάπτυξη της περιοχής ανατολικά της Καβάλας πάει περίπατο βήμα-βήμα. Η κατάργηση του ταχυδρομείου στη Νέα Καρβάλη δεν είναι μόνο σαν γεγονός αυτό καθεαυτό πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εξυπηρετεί τη βιοτεχνία, εξυπηρετεί τη βιομηχανία της περιοχής και όπως ξέρετε οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες της Καβάλας βρίσκονται σε 80% στην περιοχή της Νέας Καρβάλης. Λοιπόν, έπρεπε να το σκεφτούν καλύτερα και τα μηνύματα από την Καβάλα έπρεπε να είναι πιο δυναμικά προκειμένου τέτοιου είδους ταχυδρομικά καταστήματα, ακόμα και αν ίσως τα χαρτιά φαίνονται να είναι αδύναμα, να διατηρηθούν. Λοιπόν, θα σας αναφέρω και ως δικηγόρος που είμαι. Η συγκεκριμένη απόφαση είναι μη νόμιμη.
Γιατί? Γιατί σύμφωνα με τον νόμο 4053 του 12, τα ΕΛΤΑ έχουν δέσμια υποχρέωση, προσέξτε, όχι απλά την δυνατότητα, έχουν μία δέσμια υποχρέωση απέναντι στο κράτος να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας στο σύνολο των κατοίκων έως το έτος 2028. Ουσιαστικά είναι ανετιολόγητη, θα έλεγα, και μάλιστα σε μια περιοχή η οποία δεν αφορά μόνο την κοινότητα της Καρβάλης, γιατί όπως γνωρίζουμε ακριβώς στην ίδια περιοχή βρίσκεται το βιομηχανικό, θα λέγαμε, κομμάτι του νομού της Καβάλας, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις όπως είναι τα λιπάσματα και τα πετρέλαια, και όλοι γνωρίζουμε τις εκατοντάδες των υπαλλήλων οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις και οι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο κατάστημα. Ίδια προβλήματα στις Κρινίδες, ίδια προβλήματα στην Καρβάλη. Επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι και εδώ υπάρχουν κάτοικοι, υπάρχουν ανθρώπινες ζωές, και το πιο σημαντικό, η Καρβάλη πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη και σιγά σιγά προσπαθεί η Καρβάλη να αναστηθεί. Αυτό τι σημαίνει? Πέρα από τους κατοίκους που είναι αρκετοί, νομίζω 3.500 περίπου, έχει και πολλούς επισκέπτες, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι ανάγκες αυξάνονται. Οι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται στην τοπική κοινωνία αλλά και στους επισκέπτες πρέπει να διατηρηθούν, και όλοι μαζί σύσσωμα θα αγωνιστούμε για αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για μια πολύ απροειδοποιητή ενέργεια από το ΕΛΤΑ, ότι ξαφνικά κλείνει ένα κατάστημα που κατά τεκμήριον έχει πελατεία, άρα δεν δικαιολογούνται τα οικονομικά του χαρακτηριστικά. Ότι θα πρέπει τα χωριά μας να μείνουν ζωντανά. Και για να μείνουν ζωντανά και να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο στις δημότες μας, πρέπει να υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες. Εμείς φυσικά είμαστε αντίθετοι να κλείνουν τα ταχυδρομεία. Γι' αυτό το, όταν είχε συμβεί κάποτε και στην περιοχή του Παγκαίου, αντέδρασα και καταφέραμε και δεν το κλείσαμε. Ενάντια σε αυτή την κίνηση, νομίζω, γιατί αυτό όλος ο κόσμος, οι συντάξεις, οι λογαριασμοί, όλα αυτά πληρώνονται από εδώ. Και φυσικά ότι μακροπρόθεσμα θα χάνονται και θέσεις εργασίας. Εδώ απασχολούνται δύο άνθρωποι, θα κλείσει εδώ, θα κλείσει πιο πέρα, θα κλείσει όλος αυτός ο κόσμος που θα απασχοληθεί. Σας κάποια πράγματα με τον ΕΛΤΑ. Θέλω να πω ότι αυτό που γίνεται σήμερα είναι πρωτοφανές. Υπάρχει οικονομική δυσχέρεια στον ΕΛΤΑ. Υπάρχει σημάζεμα των υπηρεσιών στον ΕΛΤΑ ανά τη χώρα. Όμως αυτά όλα γίνονται και πρέπει να γίνονται βάσει σχεδιασμού και μελέτης.